Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Attica TV στις 5. Είναι Τρίτη, 12 Ιουλίου του 2022 και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Θα ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, καθώς είχαμε απάντηση σήμερα από τον Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα, ο οποίος είπε πως είναι απαράδεκτη η αμφισβήτηση της Τουρκίας σε σχέση με την ελληνική εδαφική ακεραιότητα. Στον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, κύριο Ράιχελ, που λαμβάνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της χώρας μας, ανήκει η πρώτη επίσημη αντίδραση στο θέμα των χαρτών που παρουσίασε ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου Προέδρου, Ντεβλέτ Μπακτσελί. Ο κύριος Ράιχελ κοινοποίησε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την οποία καλούσε τον Ταγί Περντογάν να λάβει θέση τασόμενος υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Ο Γερμανός πρέσβης τονίζει πως η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας είναι απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, και ενώ η Τουρκία επενδύει στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως απάντηση άρχισε να υλοποιεί πρόγραμμα για την απόκτηση αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου MQ-9 Reaper. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές και με τους Ισραηλινούς για την αγορά του πιο εξελιγμένου τύπου χέρων, προκειμένου η επιτήρηση τόσο του Αιγαίου όσο και του Εύρου να είναι πλήρης. Αποκτώντας αφενός τρία αμερικανικά UAV, αφετέρου συζητώντας με τους Ισραηλινούς την αγορά του πιο εξελιγμένου τύπου χέρων, με δυνατότητα πραγματοποίησης και επιθετικών αποστολών, αφού μπορούν να φέρουν και πυράβλους, η απάντηση στις πτήσεις των τουρκικών Bayraktar θα είναι άμεση. Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι διατεθειμένο να δαπανίσει σημαντικά ποσά προκειμένου να προλάβει την αναδυόμενη απειλή που αποτελούν για την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο τα τουρκικά drones. Από την πλευρά τους, τα υψηλόβαθμα στελέχη της φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας χαρακτηρίζουν απαραίτητα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη προκειμένου να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακή εικόνα τόσο στο Αιγαίο όσο και σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου αναφορικά με τις κινήσεις του αντιπάλου. Να προσθέσουμε ότι η χώρα μας διαθέτει μια σημαντική δύναμη drones τύπου Πίγασος, αρκετά από τα οποία ωστόσο είναι παλιάς τεχνολογίας. Δίπλα σε αυτά επιχειρούν και τα γαλλικής κατασκευής UAV, οι δυνατότητες των οποίων πρόκειται να αναβαθμιστούν. Τέλος, σε στάδιο ανάπτυξης είναι και το πρόγραμμα Αρχίτας, την δρομολόγηση του οποίου καθυστερεί η γραφειοκρατία. Πάμε στις επιδοτήσεις, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται σε σχέση με το ρεύμα και τα καύσιμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως έχουμε τις πληρωμές τις επόμενες ημέρες για τα Fuel Pass και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κώστας Κρέκας, διαμηνύει πως θα απορροφηθούν οι αυξήσεις σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα και για τους 12 μήνες. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα επιδοτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα, προκειμένου να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι έναντι των συνεχών ανατιμήσεων. Ενώ στην τελική ευθεία βρίσκονται τόσο το πρόγραμμα Εξοικονομώ, όσο και το Αλλάζω Συσκευή, για το οποίο κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την αποτροπή κρουσμάτων εσκροκέρδειας. Όσον αφορά στο Εξοικονομώ, από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοινώθηκε ότι έχουν κατατεθεί 87.246 αιτήσεις. Τονίζεται ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών των στοιχείων και η αξιολόγησή τους γίνεται αυτόματα από το σύστημα και αναμένεται ότι ως τις 19 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων ώστε να αρχίσει η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 632 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων με έμφαση και υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Παράλληλα, και ενώ η διαδικασία των αιτήσεων για το Αλλάζω Συσκευή έχει ολοκληρωθεί, κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Γεωργιάδη, η τροπολογία με την οποία επιβάλλεται πλαφόν στο μεικτό κέρδος πώλησης ηλεκτρικών συσκευών. Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρικές συσκευές, η τροπολογία προβλέπει πως για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ως την ολοκλήρωση του προγράμματος απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού κέρδους από την πώληση οποιοδήποτε προϊόντος που μετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή, και για τους παραβάτες τα πρόστιμα θα φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ. Την ίδια ώρα αρχίζει η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους που έκαναν αίτηση για το Power Pass, καθώς αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνουν οι πληρωμές για την επιδότηση του ρεύματος. Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας των διαδικασιών. Νομίζω άμεσα σύντομα θα υπάρξει η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους και το επόμενο διάστημα θα ανοίξει και η πλατφόρμα του Fuel Pass 2.
Η αποζημίωση για το Power Pass μπορεί να ανέλθει ως και 600 ευρώ και αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως 31 Μαρτίου του 2022. Τέλος, το επόμενο διάστημα ανοίγει και η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2 που θα αφορά στην επιδότηση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τα ποσά που θα δοθούν για το Fuel Pass 2 θα είναι αυξημένα φτάνοντας ακόμα και τα 100 ευρώ για τη βενζίνη. Πάμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Καθώς ο Υπουργός Υγείας διαμηνεί πως οι επόμενες 20 μέρες θα είναι μεγάλη πίεση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα έχουμε και την κορύφωση του πανδημικού αυτού κύματος. Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί είναι πιο μεταδοτικός τώρα ο κορονοϊός. Είναι επιβεβλημένη η μάσκα διαμηνίων σε σχέση με τους κλειστούς χώρους και τους χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Αίτια της αυξημένης μεταδοτικότητας των υποπαραλλαγών και μεταλλάξεων του κορονοϊού αναζητούν οι επιστήμονες που βλέπουν τα κρούσματα να πληθαίνουν και κάνουν λόγο για ένα έκτο κύμα της πανδημίας, στο οποίο θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία. Το θετικό είναι ότι παράλληλα με την αύξηση των κρουσμάτων, τα νέα στελέχη του ιού δεν προκαλούν σοβαρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα οι λεγόμενοι σκλήροι δείκτες, όπως οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι, να είναι αρκετά περιορισμένοι. Όμως, όπως εκτιμάται, τα ήπια συμπτώματα οδηγούν πολλούς στο να μην αναφέρουν την νόσηση, με αποτέλεσμα οι υγειονομικές αρχές να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την έκταση του κύματος της πανδημίας στη χώρα. Πάντως, και ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα παραμένουμε σε ένα κύμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε με μια άνοδο στο 120-130%, τώρα η άνοδο είναι κάτω του 10%. Αυτό λοιπόν μας κάνει να πιστεύουμε στα μοντέλα ότι φτάνει στην κορύφωσή του το κύμα. Mm-hmm. Το κύμα αυτό δεν έχει δώσει βαριές νοσηλίες. Βλέπετε ότι σταθερά οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε απολύτως ελεγχόμενο νούμερο. Να θυμίσω ότι είχαν εμφανιστεί και στο Sky αξιότιμοι καθηγητές οι οποίοι ανέφεραν ότι θα ήμασταν στους 400 διασωληνωμένους στα τέλη Ιουλίου. Δεν φαίνεται τέτοια εικόνα. Οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε ένα νούμερο ελεγχόμενο, αλλά ναι, υπάρχει μια πίεση στις απλές κλίνες που συνεχώς αναπτύσσονται. Η πίεση αυτή είναι πίεση ελεγχόμενη, αλλά υπαρκτή. Και γιατί είναι υπαρκτή? Γιατί ο Ιούλιος είναι κατεξοχήν μήνας που έχει και μεγάλη πίεση στα non-COVID περιστατικά, διότι οι πολίτες που κάνουν κατά βάση τις διακοπές του τον Αύγουστο, οποιαδήποτε ιατρική πράξη έχουν σε εκκρεμότητα, την κάνουν πριν τις διακοπές. Ναι. Άρα, το επόμενο 20ήμερο θα έχουμε μία πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε non-COVID και σε COVID περιστατικά στις απλές κλίνες. Πάμε στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμποριανάκη, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την είδηση της ημέρας για την οικονομία, για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. 1:1 ισοτιμία ευρώ και δολαρίου. Είναι αυτό το ρεκόρ της 20ετίας, πρόεδρε. Και έβλεπα πως υπάρχει τεράστια ανησυχία σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Άρα, οδηγούμαστε σε περαιτέρω ύφεση. Ναι, πράγματι είναι ένα ρεκόρ 20ετίας. Πλησιάζει από εκεί που ξεκίνησε το ευρώ εναντί του δολαρίου. Ήταν κάτι αναμενόμενο, το βλέπαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι όμως αυτή η ισοτιμία είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα της της δύναμης του κάθε νομίσματος και του δολαρίου που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και το ευρώ που είναι ένα νέο νόμισμα αλλά μπήκε πολύ δυναμικά και καθιερώθηκε. Βεβαίως για εμάς ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα μειονέκτημα ειδικά για τις εισαγωγές. Το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων και δεύτερων υλών αλλά και των καταναλωτικών αγαθών το εισάγουμε από την Κίνα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις βεβαίως είχαν κλείσει τις τιμές σε δολάρια, οπότε είχαν ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, στο κοστολόγιο τους. Τώρα περιμένουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στους τιμοκαταλόγους και δυστυχώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που είμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, που δεν γνωρίζουμε ούτε τον τιμοκατάλογο αγοράς, ούτε μπορούμε να καταρτήσουμε ένα τιμοκατάλογο πωλήσης πέραν της εβδομάδας, των 2 εβδομάδων, το πολύ. Λοιπόν, πρόεδρε, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει και πριν από αρκετούς μήνες και επιβεβαιωθήκατε πλήρως, θέλουμε να δούμε πώς μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πληθωριστικό σοκ. Είχατε προβλέψει και το 12,1% που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και αυτή την έκρηξη
σε σχέση με την ακρίβεια και την ύφεση. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πληθωριστικό σοκ, όπως λέτε εσείς? Με διαχείριση της ακρίβειας είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Θα σας πω ότι περιμέναμε πραγματικά ότι θα υπήρχε μια κορύφωση τον Ιούνιο, γιατί βλέπαμε όλες αυτές τις τιμές παραγόγου της βιομηχανίας να ενσωματώνονται στην τελική τιμή των αγαθών και των υλικών και των ειδών, εν πάση περιπτώσει, που καταναλώνεται στην αγορά. Και αυτή η κλιμάκωση θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει την κορύφωσή της τον Ιούνιο. Το 12,1% είναι σαφέστατα πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 8,6%. Ακριβώς. Όμως το 12,1% της Ελλάδας, θα σας πω ότι είναι πιο ελαστικό από το 8,6% της Ευρώπης που είναι πολύ συμπαγές. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε τους επόμενους μήνες. Έχουμε πει ότι έχουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος θα έχει ένταση και διάρκεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μας μιλούσαν τουλάχιστον από τους ειδικούς για αποκλιμάκωση το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Ναι. Τώρα οι εκτιμήσεις παρατείνονται ένα εξάμηνο και μπαίνουμε στο 2024. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό χρειάζεται διαχείριση για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να φτάσουμε στα επίπεδα του πληθωρισμού που θέλει και η ευρωπαϊκή οικονομία, που είναι το 2%. Που είναι το 2%. Σε σχέση με τα 12 δισεκατομμύρια, είναι ένα αστρονομικό ποσό για το ενεργειακό κόστος. Το είχαμε αναλύσει μαζί εδώ για τη χώρα μας, Πρόεδρε. Πώς ακριβώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε, θα δώσουμε και τα 3α που έχετε θέσει εσείς, FES, για να μπορέσουμε όλο αυτό το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο, 12 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα, να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση? Η λύση, κυρία Σαββοριανάκη, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι η επιδοματική πολιτική. Ναι. Όταν μιλήσαμε και είχαμε πει ότι το κόστος το 2022 εκτιμάται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από την αύξηση της ενέργειας, υπήρχαν μέτρα περίπου 6,2 δις επιδότηση της κυβέρνησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό το ποσό για το 2022 έχει αυξηθεί ήδη στα 8,4 δις. Και πάλι υπολείπονται όμως κάπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να βρούμε και να πληρώσουμε εμείς από ένα εισόδημα το οποίο δεν έχει αυξηθεί ιδιαιτέρως, και μπορεί να υπάρχει μια αύξηση 10% περίπου στον κατώτατο μισθό, αλλά στα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών δεν νομίζω ότι υπάρχει αύξηση. Αντίθετα, μπορεί και να υπάρχει κάποια μείωση του κέρδους και του διαθέσιμου εισοδήματος. Άρα, το μόνο το οποίο μας απομένει είναι να συνεχίσει η κυβέρνηση να βρίσκει δημοσιονομικά αποθέματα και να τα γυρίζει στην πραγματική οικονομία. Και επειδή άκουγα το ρεπορτάζ σας πριν, νομίζω ότι τον Αύγουστο θα διατεθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την οριζόντια επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό θα δώσει μία ανάσα. Σύν το γεγονός ότι περιμένουμε και την αποκλιμάκωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος από το πλαφόν το οποίο θα μπει στη χοντρική και θα αρχίσει να λειτουργεί και να το βλέπει και ο καταναλωτής στο λογαριασμό του. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, και το έχω πει και σε εσάς και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι περιμένουμε κάποια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Ναι, σε αυτό θα σας πήγαινα. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, γιατί οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι η χώρα μας. Ναι. Πρόεδρε, εδώ τώρα και πάλι λένε κάποιοι, η Ευρώπη είναι κατώτερη των περιστάσεων, περνά κάτω από τον πύχη εκεί που θα θέλαμε να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιδεικνύει και πάλι αντανακλαστικά. Δηλαδή, καθημερινά δίνουμε τι λέει ο κύριος Σόλτς, τι λέει η Γερμανία, η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Γυρίζουν πίσω τους Γερμανούς πολλές δεκαετίες, λέγοντάς τους πώς θα κάνετε μπάνιο με δελτίο ή πώς ακριβώς θα ζήσουν οι Γερμανοί και όσοι ζουν στη Γερμανία. Εδώ γιατί πάλι η Ευρώπη τόσο πολύ καθυστερεί? Θα σας πω, νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει να καθυστερεί. Το θέμα είναι ότι η ενεργειακή κρίση δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά. Φαινόταν από πέρσι το φθινόπωρο. Ναι. Μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση σε πολλές συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών είχε ο Πρωθυπουργός και διατυπώσει την άποψη ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για το χειμώνα. Ναι. Και θα σας πω το εξής, ότι πέρσι το χειμώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε γεμάτες τις δεξαμενές της σε φυσικό αέριο σε ποσοστό 77%. Ναι. Φέτος
για το φετινό χειμώνα παλεύει να διατηρήσει ένα 52%, που σημαίνει ότι το πρόβλημα θα είναι εντονότερο. Και από το γεγονός ότι η Ρωσία βλέπετε ότι χρησιμοποιεί την ενεργειακή ασφυξία σαν μοχλό πίεσης, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η Ευρώπη χρειάζεται 260 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικό αέριο, εκ των οποίων τα 160 δισεκατομμύρια ετησίως, αυτή είναι η κατανάλωση όλης της Ευρώπης, τα 160 δισεκατομμύρια περίπου θα εισάγει από τη Ρωσία. Έχει ήδη μειώσει αυτή την εξάρτηση κατά 40%, αλλά πάλι τις υπολείπονται 120 δισεκατομμύρια κυβικά, τα οποία πρέπει να αναπληρώσει με LNG, το οποίο βεβαίως είναι ακριβότερο. Λοιπόν, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και πολύ λιγότερο η χώρα μας, τουλάχιστον η χώρα μας δεν κινδυνεύει από επάρκεια. Βεβαίως, άλλο να έχουμε επάρκεια και άλλο να μην έχουμε υψηλό κόστος. Δυστυχώς, το ένα δεν αποτρέπει το άλλο και μπορεί να μην έχουμε λήψεις, αλλά θα έχουμε αυξήσεις. Αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον με εθνικά μέτρα καλύπτεται αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένουμε να στραφεί η Ευρώπη στο πρόβλημα και να δώσει λύση. Ενδεχομένως, επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε μια σύνοδο κορυφής πάλι, να αποφασιστεί κάτι πιο δραστικό και αυτό να ανακουφίσει πραγματικά και την ισοτιμία ευρωδολαρίου και την πίεση στα επιτόκια που δέχεται η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να αποκλιμακώσει και τον πληθωρισμό. Δεν το γνωρίζω, αλλά αν αυτό είχε γίνει νωρίτερα, σίγουρα δεν θα φτάναμε σε αυτά τα επίπεδα της πληθωριστικής πίεσης, ούτε στην ισοτιμία 1:1. Πρόεδρε, ξεκίνησαν χθες οι εκπτώσεις και συζητάμε τι θα γίνει μέχρι και 31 Αυγούστου. Μπορεί να ζεσταθεί λίγο η αγορά, γιατί βλέπουμε τους καταναλωτές να ψάχνουν τις μεγαλύτερες προσφορές, τις μεγαλύτερες εκπτώσεις, ακόμη και στα τρόφιμα, αναφέρομαι και στα σούπερ μάρκετ, παρακολουθούσα τα στοιχεία, προσπαθούν να βρουν πού είναι η πιο χαμηλή τιμή για να μπορέσουν να πάρουν αυτό που χρειάζονται. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι πραγματικά οι εκπτώσεις ήρθαν σε μια περίοδο που τις θέλουμε πάρα πολύ και ως καταναλωτές, αλλά τις θέλουμε και εμείς οι έμποροι. Ο καταναλωτής ακριβώς σε μια περίοδο ακραίας ακρίβειας ψάχνει να βρει κάτι φθηνότερο, κάτι το οποίο έχει στερηθεί, οπότε μπορεί να το αγοράσει πολύ φθηνότερα γιατί γίνονται πολύ γενναίες εκπτώσεις. Και από την άλλη και εμείς οι έμποροι να μπορέσουμε να ρευστοποιήσουμε το εμπόρευμα που έχουμε στα ράφια μας ώστε να ανταποκριθούμε και στις φορολογικές υποχρεώσεις που ξεκινάνε τέλος Ιουλίου και τελειώνουν τέλος Φεβρουαρίου σύν τις λεξιπρόθεσμες οφειλές βεβαίως και αυτό είναι ένας γολγοθάς 30 δισεκατομμύριων ευρώ που πρέπει να πληρώσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μας να υπάρξει τουλάχιστον ένας τζίρος ο οποίος θα κυμαίνεται στα επίπεδα του 2019. Διπλός ο στόχος λοιπόν για τις εκπτώσεις, αφενός να πετύχουμε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ του τζίρου Ιουλίου-Αυγούστου του 2019, όταν δεν είχαμε βέβαια 12% πληθωρισμό, αλλά είχαμε αποπληθωρισμό, και βεβαίως να μπορέσουμε να μειώσουμε κατά μισή ως μία μονάδα τον εθνικό πληθωρισμό. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε βάλει φέτος για τον Ιούλιο και Αύγουστο. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι είναι μια ευκαιρία εκπτώσεις για τον καταναλωτή. Μπορεί να κάνει κάποιες έξυπνες αγορές και να ανακουφίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θα λειτουργήσουν ως κυματοθράφηση σε αυτά τα κύματα ανατιμήσεων τα οποία δεχόμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ναι. Σε σχέση με την εικόνα που έχετε εσείς, το μεγαλύτερο λιμάνι, πάω στον Πειραιά. Θέλω να ρωτήσω και για τα στοιχεία που έχουμε για την κρουαζιέρα. Για τον τουρισμό, παρακολουθούσα και από τον κύριο Κικίλια την εικόνα που έδωσε. Πάμε σε ένα πολύ καλό ρεκόρ πριν από την τριετία. Πάμε για το 2019 και είναι καλά τα νέα εκεί. Είναι όντως καλά τα νέα. Για να δούμε από πού μπορούμε να αντλήσουμε σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, Πρόεδρε. Είναι καλά τα νέα και για να το συνδέσω με το προηγούμενο θέμα μας, πραγματικά περιμένουμε φέτος και κάτι περισσότερο από την εισαγόμενη κατανάλωση, η οποία προέρχεται από τον τουρισμό. Ειδικά τα μεγάλα αστικά κέντρα, η πρωτεύουσα, βλέπουμε ότι έχει μια τουριστική ροή αρκετά αυξημένη και πάρα πολλοί τουριστικοί προορισμοί, κάποιες τουριστικές αγορές και περιοχές, νομίζω ότι επωφελούνται από αυτή την αύξηση του τουρισμού και από πλευράς κατανάλωσης και στα εμπορικά καταστήματα. Πάμε τώρα στην κρουαζιέρα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας.
700 προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων υπολογίζονται ότι έχουν προγραμματιστεί για φέτος, εκ των οποίων οι 570 θα είναι home porting, δηλαδή ο επιβάτης θα επιβιβαστεί από τον Πειραιά. Να. Κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχει μία διανυκτέρευση στην επιβίβαση και μία στην αποβίβαση. Και όσο περισσότερο μένει ο επιβάτης και πατάει στεριά και Ελλάδα, νομίζω καταναλώνει και αυτό είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Θέλω να σας πάω στις θέσεις εργασίας. Ναι. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης από 1η Ιανουαρίου. Σωστό. Σε 5 μήνες από σήμερα. Σωστό. Έχουμε τις αυξήσεις που δρομολογούνται στους μισθούς. Το ξεπάγωμα των συντάξεων. Για να δούμε πώς θα κινηθεί και η αγορά σε σχέση με τις ελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν, τα νέα μέτρα ανακούφισης που να ανακοινωθούν στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, κύριε Κορκίδη. Έχετε δίκιο, πραγματικά. Περιμένουμε μια δυνατή ΔΕΘ. Μετά την απόφαση και του Πρωθυπουργού να σταματήσει την εκλογολογία και όλη αυτή τη συζήτηση για πρόορες εκλογές, που για μένα είναι μια υπεύθυνη στάση, είναι μια εθνική στάση και είναι και μια στάση στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Όπως σας είπα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα προσωρινά επιδόματα σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Και κάποιες από αυτές... Ωραία, μας δίνετε τίτλο. Είναι η είδηση αυτό. Λέτε τα επιδόματα γίνονται μόνιμες μειώσεις φόρων. Ακριβώς. Αυτό είναι που θέλουμε εμείς και νομίζω αυτό επιδιώκει και το οικονομικό επιτελείο. Είπατε την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Πράγματι, οι 500.000 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα επωφεληθούν. Είναι ένα κόστος 450 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά νομίζω θα λειτουργήσει θετικά, γιατί θα δούνε το καθαρό εισόδημά τους να αυξάνεται. Έχουμε μία μείωση της παρακράτησης των φόρων στις αποδοχές και των μισθών και των συντάξεων, επίσης θετικό. Μία μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε καφέ, εστίαση και μεταφορές είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έχει προαγγελθεί λίγο πολύ από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, νομίζω και η επαναφορά του στα 751 ευρώ, είναι ο στόχος της κυβέρνησης από 1η-1η του 2023. Ναι. Και νομίζω θα αποκαταστήσει μια αδικία πολλών ετών. Η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στο 24% στην οικοδομή επίσης θα βοηθήσει πάρα πολλά επαγγέλματα που έχουν σχέση με την οικοδομή. Το τέλος επιτιδεύματος, πρέπει να μπει τέλος στο τέλος επιτιδεύματος. Δεν ξέρω αν θα πάει από 50% κούρεμα στην κατάργηση ή θα πάει κατευθείαν στην κατάργηση. Ναι. Και νομίζω και αυτό το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε είναι τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης που δημιουργούν αρκετά προβλήματα και να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ελέγχου του πραγματικού εισοδήματος. Άρα εσείς ως αγορά τώρα, Πρόεδρε, μας δώσατε και τα δικά σας αιτήματα. Τι ακριβώς ζητάει η αγορά από την κυβέρνηση για να μπορέσει να πάρει μπροστά και πάλι να ζεσταθεί η οικονομία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί έχω πολλά ερωτήματα που μου λένε, ρωτήστε τον κύριο Κορκίδη, τι θα γίνει με το λιανεμπόριο. Τι θα γίνει με τους μικρομεσαίους οι οποίοι έχουν τρελαθεί. Και αν θέλουμε να κοστολογήσουμε αυτά τα αιτήματά μας, τα οποία περιμένουμε βεβαίως να ακούσουμε τουλάχιστον τον τελικό σχεδιασμό και τον τρόπο που θα γίνουν, εάν βεβαίως θα συμπεριλάβει ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ, το κοστολόγιο είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα, αλλά ήδη υπάρχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο 2,8 δισεκατομμύριων ευρώ από τις εισπράξεις του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό πρέπει να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία, στα ευάλωτα νοικοκυριά, στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι εάν θέλετε να σας πω τώρα για το λιανικό εμπόριο, θα σας πω ότι πραγματικά είναι από τους κλάδους που αδικείται πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση και είναι ίσως και στη δυσκολότερη θέση. Και γιατί το λέω αυτό. Έχουμε τις μικρότερες αυξήσεις, δηλαδή 4,5% είναι οι αυξήσεις του Ιουνίου στο λιανικό εμπόριο. Παρά τα αυτά, δεν είναι προτεραιότητα το να αγοράσει ρούχα και παπούτσια. Είναι προτεραιότητα μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού και πανδημίας να πας τα παιδιά σου στη θάλασσα και να τα πας κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον καταναλωτή, μειώνοντας τις τιμές, να προσεγγίσουμε το εισόδημά του και να μπορέσουμε τουλάχιστον ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Ναι, είστε απόλυτα σαφείς. Άρα,
Μπορούμε να πάρουμε χρήματα, λέει, μπορούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούμε από το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, είναι αρκετά δύση εκεί, Πρόεδρε, αυτά που είπατε, επίσης, για να μπορέσει να ενισχυθεί η αγορά. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Θα σας πω ότι πάντα το εμπόριο σαν οικοσύστημα, σαν κλάδο, δεν αναφέρεται ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε στο ΕΣΠΑ. Όμως, υπάρχουν δύο κλάδοι και δύο τομείς, ή δύο πυλώνες, αν θέλετε, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί το λιανικό εμπόριο. Είναι η ψηφιακή μετάβαση και η πράσινη μετάβαση. Ναι. Μέσω αυτών των δύο τομέων υπάρχουν περίπου 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ που θα είναι διαθέσιμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου να απορροφηθούν από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μπει πλέον σε δράσεις και όχι σε δραστηριότητες ως προς το σχεδιασμό της Ευρώπης, αλλά μπορεί το εμπόριο πραγματικά αυτή την ψηφιακή μετάβαση να την αξιοποιήσει. Ναι. Γιατί έχουμε μία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια κατά 30% και πρέπει όλα τα φυσικά καταστήματα να έχουν και ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν θα καταργηθεί ποτέ το φυσικό κατάστημα, αλλά πρέπει να διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα προς τον καταναλωτή. Δεύτερον, αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες και πρέπει να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτές. Και τρίτον, θα πρέπει να κοιτάξουμε πραγματικά και τα θέματα της πράσινης μετάβασης που αναφέρομαι κυρίως στο ενεργειακό και στη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και είναι αυτά τα τρία άλφα που είπατε και εσείς πριν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη για τα πολύτιμα στοιχεία. Εμείς θα πάμε σε πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το σημείο έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση σας από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα πάμε σε λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με το σημείο αναφοράς.